Ουρητηροσκόπηση. Ο ιατρός σας σας συνέστησε να υποβληθείτε σε ουρητηροσκόπηση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εισάγετε το ουρητηροσκόπιο με μία μικροσκοπική κάμερα οπτικών ινών μέσω της ουρήθρας στον ουρητήρα ή στο νεφρό. Η ουρητηροσκόπηση χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λίθων από τους νεφρούς ή από τον ουρητήρα και δίνει τη δυνατότητα απευθείας επισκόπησης του ουρητήρα και των νεφρών για να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν άλλες ανομαλίες. Το βίντεο αυτό παρουσιάζει την αφαίρεση λίθου από τον νεφρό. Η ουρητηροσκόπηση συνήθως πραγματοποιείται με τον ασθενή υπογενική αναισθησία. Ένα μικρό σωληνάριο εισάγεται από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη και από εκεί μέχρι τον ουρητήρα και στον νεφρό. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί απεικόνιση με σκιαγραφικό προκειμένου να αξιολογηθεί η ανατομία του νεφρικού αποχετευτικού συστήματος πριν από την αφαίρεση του λίθου. Χορηγείται σκιαγραφική ουσία ή χρωστική μέσω του σωληναρίου στους ουρητήρες. Ακτινολογική απεικόνιση επιτρέπει την σαφή απεικόνιση του περιγράμματος του ουροποιητικού και την ακριβή θέση του λίθου. Εισάγεται ένα σύρμα ασφαλείας που οδηγεί το ουρητηροσκόπιο μέσα από τον ουρητήρα. Ανάλογα με τη θέση του λίθου, εισάγεται άκαμπτο ή εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο μέσα από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη, ακολουθώντας το σύρμα ασφαλείας μέσα στον ουρητήρα, το μικρό σωληνάριο που αποχετεύει τα ούρα από τον νεφρό στην ουροδόχο κύστη. Μόλις εντοπιστεί ο λίθος, μπορεί να εξαχθεί άμεσα με τη χρήση ειδικού καλαθιού συλλογής ή να χρησιμοποιηθεί λέιζερ για να σπάσει το λίθος σε μικρότερα κομμάτια πριν εξαχθεί με το καλάθι. Μετά την αφαίρεση του λίθου, ελέγχεται το αποχετευτικό σύστημα για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν παραμείνει υπολοιπόμενοι λίθοι. Ο ιατρός σας ενδέχεται να τοποθετήσει ένα προσωρινό μικρό σωληνάριο που ονομάζεται ουρητηρικός αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας εντός του ουρητήρα στο τέλος της επέμβασης για να διασφαλίσει ότι το είδημα δεν θα εμποδίσει την αποβολή των ούρων. Ένας καθετήρας, που είναι ένα σωληνάριο τοποθετημένο από την ουρήθρα στην ουροδόχο κύστη, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για την αποχέτευση της κύστης. Ο καθετήρας αυτός παραμένει στη θέση του με τη χρήση διατεταμένου μπαλονιού. Ο καθετήρας και ο ουρητηρικός αυτοσυγκρατούμενος καθετήρας συνήθως αφαιρούνται σύντομα έπειτα από την επέμβαση. Μπορείτε να πάρετε εξιτήριο μόλις είστε σε θέση να κενώνετε επαρκώς την ουροδόχο κύστη σας και δεν παρουσιάζετε πυρετό ή πόνο. Το βίντεο αυτό σας παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την Ipsen και την F. Hoffmann La Roche. Η μετάφραση αποτελεί προσφορά της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με την υποστήριξη εκπαιδευτικής χορηγίας από την εταιρεία Stilvi Pharmaceuticals ΑΕ. Τα σχόλια στο βίντεο αυτό έχουν γραφεί ανεξάρτητα από τον χορηγό και έχουν κριθεί ελεύθερα οποιασδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Οι πληροφορίες στο παρόν βίντεο είναι γενικής φύσης και δεν σκοπεύουν να αντικαταστήσουν επιστημονικές συμβουλές.